Ο γιατρός που φροντίζει για την αναπνοή ονομάζεται πνευμονολόγος. Θα χρειαστεί να κάνεις εξετάσεις μία ή δύο φορές το χρόνο, που ονομάζονται εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας για τη μέτρηση της αναπνοής. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πνευμονικής λειτουργίας, μία συσκευή θα μετρήσει πόσο βαθιά μπορείς να αναπνεύσεις, πόσο ισχυρή είναι η αναπνευστική μύη σου και πόσο καλά μπορείς να βήξεις. Ο γιατρός μπορεί να σου δείξει ασκήσεις που μπορείς να κάνεις σπίτι και θα βοηθήσει στο να διατηρήσεις τους μύες σου ισχυρούς και εύκαμπτους. Αυτές οι ασκήσεις ονομάζονται συσσόρευση αέρος. Εάν ο βήχας σου είναι αδύναμος, μπορεί να χρειαστείς βοήθεια για την απομάκρυνση της βλένας από τους πνεύμονες. Ο ειδικός σου και ο πνευμονολόγος θα σου δείξουν τρόπους που θα σε βοηθήσουν για το βήχα. Είναι πιθανό ο βήχας να υποβοηθηθεί με ασκήσεις ή με τη χρήση συσκευής υποβοήθησης βήχα. Κάνοντας τα εμβόλια σου, όπως το Pneumovax ή το ετήσιο εμβόλιο κατά της γρήπης, θα παραμείνεις υγιής. Εάν είσαι κρυωμένος ή έχεις κάποια άλλη ασθένεια που επηρεάζει την αναπνοή σου, είναι σημαντικό να επισκεφθείς τον γιατρό σου εγκαίρως. Μπορεί να χρειαστείς κάποιο φάρμακο που θα εμποδίσει την επιδείνωση της ασθένειας. Όταν είσαι άρρωστος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βήχεις συχνά και να χρησιμοποιήσεις συσκευή υποβοήθησης βήχα ή ασκό άμπου, ένα μπαλόνι που χρησιμοποιείται για συσσόρευση αέρα όταν χρειάζεται. Όταν επισκεφθείς τον πνευμονολόγο, ενημέρωσέ τον για πιθανά αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις. Στα σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν ότι έχεις πρόβλημα κατά την αναπνοή, περιλαμβάνονται το ροχαλιτό, η πονοκέφαλη όταν ξυπνάς το πρωί και το αίσθημα κούρασης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο πνευμονολόγος μπορεί να σου ζητήσει να κάνεις μια μελέτη ύπνου για να ελέγξει πώς αναπνέεις τη νύχτα. Αυτή η εξέταση θα σου δείξει αν χρειάζεσαι υποβοήθηση στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε περίπτωση που η μελέτη ύπνου δείξει ότι όντως χρειάζεσαι υποβοήθηση κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο γιατρός μπορεί να σου συστήσει μια συσκευή που ονομάζεται CPAP ή BPAP, που θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι και να αναπνέεις καλά. Εάν η αναπνοή σου γίνει αδύναμη ενώ είσαι ξύπνιος, μπορεί να χρειάζεσαι υποβοήθηση στην αναπνοή τόσο όταν είσαι ξύπνιος, όσο και ενώ κοιμάσαι. Η υποβοήθηση αναπνοής παρέχεται είτε με αφαιρούμενη μάσκα προσώπου, είτε μέσω ενός σωλήνα στην αναπνευστική οδό σου, που ονομάζεται και τραχεία. Ο γιατρός θα συζητήσει μαζί σου και τις δύο επιλογές και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις την καλύτερη για εσένα.